Φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, μην κάνετε λάθος. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 ούτε ίσες αποστάσεις κρατάμε, ούτε ισοπεδώνουμε υπαρκτές διαφορές. Είμαστε εδώ για να κάνουμε πολιτική αντιπολίτευση. Να σας κοιτάξουμε στα μάτια και εσάς και όλους τους συναδέλφους και να πούμε δύο απλά σταρά τα λόγια. Πρώτον, το δίθεν επιτελικό κράτος πρέπει να πέσει, επειδή το επιτελείο είναι οι ολιγάρχες. Και στα Υπουργεία και το Μαξίμου κατοικοεδρεύουν οι ορτινάτζες τους. Αλλά παράλληλα, η κυβέρνηση αυτή πρέπει να πέσει όχι για να έρθει απλά μια άλλη, αλλά για να τελειώνουμε με την ολιγαρχία που κινεί τα νήματα. Υπερψηφίζουμε προφανώς την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας απέναντι στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, αλλά για μας η απόψινή ψήφος είναι ψήφος μομφής κατά της ολιγαρχίας, την οποία εμείς δεν διστάζουμε να κατονομάζουμε ξανά και ξανά από το βήμα της Βουλής. Μένει τώρα στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν εννοώ το ΚΚΕ, σας βγάζουμε απ' έξω από αυτό και αναγνωρίζουμε τη στάση σας. Μένει στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη να τοποθετηθείτε. Μέμφεστε τη Μητσοτάκης ΑΕ για ανεπάρκεια, για ανικανότητα απλά, ή δεσμεύεστε όπως εμείς να κόψετε τα ποδάρια της κρατικοδίαιτης ολιγαρχίας που κινεί τα νήματά της και που δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να κινεί και τα δικά σας νήματα αν ξαναμπείτε στα Υπουργεία. Θα τολμήσετε να κάνετε αυτό που κάνει το ΜΕΡΑ25? Να κατονομάσετε τους ολιγάρχες? Τι λέτε, για να έχουμε καλό ερώτημα και να είμαστε συγκεκριμένοι. Θα επιστρέψουμε, το ξαναθέτω το ερώτημα, θα επιστρέψουμε την Αττική Οδό στο δημόσιο? Θα καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας που δίνει τη δυνατότητα στο καρτέλ των ολιγαρχών του χώρου της ηλεκτρικής ενέργειας να στέλνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στη στρατόσφαιρα? Θα πετάξουμε τα αρπακτικά έξω από τις υποδομές ίδρευσης, από το νερό μας? Θα καταργήσουμε τον Ηρακλή κόντρα στα funds, έτσι ώστε να διασώσουμε την πρώτη κατοικία και τα μικρομάγαζα των ανθρώπων μας? Θα προχωρήσουμε στην αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και των κοινωνικών επιδομάτων γενικότερα? Αυτό είναι ένα ερώτημα προς όλους και όλες. Θα πάμε επιτέλους στον ανώτατο ΦΠΑ από το 24% στο 15% σε μια σπασμένη οικονομία? Θα καταργήσουμε τις προπληρωμές των φόρων? Θα πούμε οριστικό τέλος στις εξορίξεις και στους αγωγούς? Θα επενδύσουμε στο καύσιμο του μέλλοντος που είναι το πράσινο υδρογόνο? Θα ορθώσουμε τις φωνές μας εναντίον της νατοϊκής κλιμάκωσης των εντάσεων στην Ουκρανία και τη μετατροπή της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης σε ορμητήρια του Αμερικανικού στρατού? Θα κάνουμε, με άλλα λόγια, κόντρα στους ολιγάρχες εσωτερικού και εξωτερικού. Θα κάνουμε όλα εκείνα που απαιτεί το κοινωνικό σύνολο και που θα καταστήσουν τη χώρα πρωτοπόρα στον αγώνα για την ειρήνη και εναντίον της κλιματικής καταστροφής.